κόκκινο χτυπάει επικινδυνότητα στον κεντρικό δρόμο προς Βούτες, όπου υπήρξε μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος και υποχώρηση του τυχείου αντιστήριξης από το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας. Έχει κλείσει ο δρόμος στην είσοδο του χωριού. Έχουν μπει φώτα εδώ για να εμποδίσουν τη διέλευση στο βράδυ. Παρ' όλα αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουμε τσακωθεί. Τσακώθηκαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι κάνουν περιπολίες εδώ συχνά. Άμα υπάρχει κίνδυνο, από το κίνδυνο δεν πρέπει να παίρνουν. Ναι, αλλά περνάνε. Κακός όμως. Να, κοίτα από κάτω τι γίνεται. Ενώ τα όμβρια ύδατα κελίματα καταλήγουν στο έδαφος μετά το σπάσμα μεικτού αγωγού που καταλήγει στο βιολογικό. Δρομολογείται λύση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Νεκτάριος Ανδριαδάκης. Βοθορολήματα είναι, διότι η αποχή, όπως σας είπα, η αποθήκη του βιολογικού καταλήγου είναι στα 150 μέτρα. Εκεί οδηγόντουσαν τα λήματα. Με προοπτική να πάνε στο βιολογικό καθαρισμό για να γίνει περαιτέρω επεξεργασία τους. Οι αρμόδιοι να μπορέσουν να τους άσουν γρήγορα την κεντρική γραμμή. Αυτό ξέρω μόνο. Είναι τέσσερα σημεία. Από εδώ και κάτω είναι τέσσερα σημεία. Οπότε έχω την εντύπωση ότι πάει να αποκοπεί το χωριό τελείως. Και είναι υπαρχιακός δρόμος. Είναι 10 χωριά από εδώ και πάνω, 20. Σε αυτοψία προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως εκτιμάει η προϊσταμένη, υπήρξε μετακίνηση της βάσης του επιχώματος από τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ το σπάσιμο του αγωγού συνέβαλε στην καταστροφή του οδοστρώματος. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επικινδυνότητα του δρόμου, γι' αυτό τον έχουμε κλείσει, γιατί έχει φύγει το επίχωμα και οι τείχοι αντιστήριξης που υπήρχαν. Ναι. Σίγουρα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υπήρξε μία μετακίνηση της βάσης του επιχώματος. Επιδεινούμενη από τη θράψη του αγωγού της ΔΕΙΑΗ, που περνάει αγωγού λιμάτων, που περνάει μέσα από το επίχωμα. Δηλαδή συνέβαλε το σπάσμα του αγωγού και έτσι, ναι, και έτσι έσπασε. Μας, γιατί ήρθα και με τον αρμόδιο γεωτεχνικό εδώ τον κύριο Γκούβα, κατά την κρίση μας συνέβαλε και αυτό. Δηλαδή στο βαθμό που έχει γίνει τόσο μεγάλη καταστροφή, συνέβαλε. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος έκλεισε για τα οχήματα, με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, αρκετοί οδηγοί δεν επιλέγουν την εναλλακτική διαδρομή μέσω σταυρακίων ή καλεσών, αλλά το επίμαχο σημείο, το οποίο εγκαιμονεί κινδύνους. Λίγα μέτρα πριν τις Βούτες, το επίμαχο σημείο δεν έχει αποκατασταθεί από το 2015, ενώ εντός του οικισμού υπάρχει ένα ακόμα τμήμα του δρόμου που κατέρευσε πριν από έναν μήνα. Από κάτω ναι, πλακώθηκε ένα κουνελοστάσιο και ευτυχώς δεν ήταν άνθρωπος μέσα και γλίτωσε. Στο αρμόδιο δεν είμαι ότι πρέπει να γίνει το διατάφτα, είναι το πότε θα φτιαχτούν. Για να αποκαταστήσουμε γρήγορα θα ενεργήσουμε με δράσεις από άλλες εργολαβίες που έχουμε για άλλα σημεία. Διότι σε μια κατάσταση ανάγκης τα αντιμετωπίζεις όπως και δεν περιμένεις την τυπική διαδικασία. Εγώ έχω αποφασίσει νομίμως να παρανομώ. Να χρησιμοποιώ την νομιμότητα υπέρ του πολίτη ερμηνεύοντας με ευελιξία τον νόμο. Από την κατολίσθηση δεν γλίτωσε κοτέτσι, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύθηκαν δυσάρεστες καταστάσεις. Την ίδια μέρα, την Κυριακή το πρωί που έπεσε ο δρόμος εδώ πέρα και πέρα η κατολίσθηση, μου έπεσε και εμένα αυτή τη στιγμή που είχα 150 κοτόπουλα. Ευτυχώς τη ζωή μου. Γιατί ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο. Και εδώ πέρα είναι μεγάλο το πρόβλημα, γιατί είναι από κάτω σπηλιές. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ναι, το είδα. Οπότε θα σκοτωθεί κόσμος. Πέρα από το βομβαρδισμένο τοπίο στο οδόστρωμα, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Thank you.